Εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο τη ΔΕΗ τα νέα τιμολόγια τη επιχείρηση με αναπροσαρμογέ που αντισταθμίζονται εν μέρη από μειώσει φόρων, μείωση τη έκπτωση συνέπεια από 10% σε 5% και εφαρμογή ρήτρα ρήπων. Ειδικότερα, σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τη ΔΕΗ, για κατανάλωση από 2.000 κιλοβατόρε το τετράμινο η χρέωση από 1 Σεπτεμβρίου αυξάνεται σε 0,11058 ευρώ ανά κιλοβατόρα από 0,0946. Από 2.000 κιλοβατόρε και πάνω, η νέα τιμή είναι 0,11936 ευρώ ανά κιλοβατόρα, 0,10252. Για το νυχτερινό ρεύμα, η τιμή διαμορφώνεται σε 0,07897 ευρώ ανά κιλοβατόρα, έναντι από 0,0661 σήμερα. Οι αυξήσει 16 με 19% αντισταθμίζονται από τη μείωση του ΦΠΑ στο ειδικό τέλο μείωση αερίων ρήπων που χρηματοδοτεί τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια, η οποία αναμένεται άμεσα. Η μείωση τη έκπτωση συνέπεια σύμφωνα με το Υπουργείο Ενέργεια για ένα μέσο νοικοκυριό με κατανάλωση 1600 κιλοβατόρε ανά τετράμινο, οδηγεί σε επιβάρυνση 9,10 ευρώ στο τετράμινο ή 2,2 ευρώ ανά μήνα. Ο πρόεδρο και διευθύνων σύμβουλο τη ΔΕΗ, Γιώργο Στάση, ανέφερε την Πέμπτη, μιλώντα στην Επιτροπή Παραγωγή και Εμπορίου τη Βουλή, ότι από τι αρχέ του έτου θα εφαρμοστεί νέα εμπορική πολιτική για του συνεπεί καταναλωτέ, ανάλογα με την κατανάλωση και την διάρκεια του συμβουλαίου. Η ρήτρα διοξιδίου του άνθρακα θα εφαρμοστεί από την 1η Νοεμβρίου και θα έχει προληπτικό χαρακτήρα, δηλαδή θα οδηγήσει σε επιβαρύνσει εφόσον υπάρξει στο μέλλον περαιτέρω αύξηση του κόστου των δικαιωμάτων εκπομπή διοξιδίου του άνθρακα. Σε αυτή τη φάση, δηλαδή η επιβολή τη ρήτρα δεν προκαλεί αυξήσει. Επίση, με απόφαση του Συμβουλίου καταργούνται οι εκπτώσει στη ρήτρα διοξιδίου που εφαρμοζόταν ήδη στα τιμολόγια μέση τάση. Εξάλλου θεσπίζεται έκπτωση 50% στο μη επιδοτούμενο κομμάτι του τιμολογίου ρεύματο για αμαία σε μηχανική υποστήριξη που είναι δικαιούχοι κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Ενώ με θετική ρύθμιση θα περιοριστεί δραστικά η έκπτωση 75% στου λογαριασμού ρεύματο που ισχύουν σήμερα για του εργαζόμενου τη ΔΕΗ. Συγκεκριμένα σχεδιάζεται η πλήρη κατάργηση τη έκπτωση στο μη ανταγωνιστικό σκέλο των τιμολογίων και ο περιορισμό στο 30% τη έκπτωση των εργαζομένων στο ηλεκτρικό ρεύμα. Όπως υπογράμισε ο κύριο Στάση, το 2018 ήταν για τη ΔΕΗ μια χρονιά ιστορικών ζημιών ύψου 903,8 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίε οφείλονται σε παράγοντε όπως ο διπλασιασμός του κόστους εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, η επιβάρυνση από τις δημοπρασίες της ΝΟΜΕ κατά 223,8 εκατομμύρια ευρώ και η αύξηση της χονδρεμπορικής τιμής του ρεύματος. Το χρηματοδοτικό κενό με χρονικό ορίζοντα το τέλο του 2020 είναι τη τάξεω των 900 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ στα 906 εκατομμύρια ευρώ διαμορφώνονται οι ληξιπρόθεσμε υποχρεώσει τη ΔΕΗ προ την αγορά και σε 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ οι ανεξόφλητε οφειλέ πελατών τη επιχείρηση. Ο Υπουργό Περιβάλλοντο και Ενέργεια Κώστα Χατζηδάκη άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο κοινοβουλευτική και δικαστική διερεύνηση τη υπόθεση τη ΔΕΗ.